Καλή σας μέρα, ονομάζομαι Φίλιππος Γιαννούλης. Είμαι διευθυντής στην Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω Άκρου και Μικροχειρουργικής του Νοσοκομείου ΚΑΤ. Δηλώνω την κριτική μου καταγωγή. Δεν είμαι από την Κρήτη. Παρ' όλα αυτά όμως η αγάπη μεγάλη τόσο για το νησί της Κρήτης όσο και για την πόλη του Ορχανίου είναι μεγάλη. Οπότε είμαι κατά κάποιο τρόπο έτσι χαρούμενος όταν με ρωτάνε οι ασθενείς, γιατρέ, είστε από την Κρήτη, είστε από τα Χανιά. Δεν είμαι, αλλά νιώθω κριτικός. Έχω χειρουργήσει πάρα πολλούς ασθενείς. Εξαιρετικοί άνθρωποι, φιλόξενοι, είναι γνωστό τη σπάση αυτό. Είμαι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επαναρθωτικής Μικροχειρουργικής και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που διοργανώνουμε φέτος το συνέδριο στην όμορφη και ιστορική πόλη των Χανίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαδάκη, ευχαριστούμε την διοίκηση του νοσοκομείου, τον κύριο Μπέα, ευχαριστούμε την εκλεκτή συνάδελφο και φίλη την κυρία Κατερίνα Μανιμανάκη. Και όπως σας είπε και ο κύριος Σεδαλής, είναι μεγάλη μας τιμή φέτος και σαν εταιρείες αλλά και σαν χώρα, γιατί το συνέδριό μας διοργανώνεται από την Αμερικάνικη Εταιρεία Χειρουργικής Χεριού και από την Ελληνοαμερικανική Ένωση Ιπποκράτης, στην οποία, όπως είπαμε, μετέχουν μέλη τα οποία ελληνικής καταγωγής, τα οποία παραμένουν στις ΗΠΑ και διαπρέπουν εκεί. Ευχόμαστε να δώσουμε ένα έτσι επιστημονικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι αντάξιο της ιστορίας των δύο εταιριών, γιατί και οι δύο εταιρείες έχουν έτσι μια μακρόχρονη λαμπρή ιστορία. Πολλά εκ των μελών της διαπρέπουν στις χώρες του εξωτερικού, πάρα πολλά από τα μέλη της έχουν εξειδικευτεί στο εξωτερικό και έχουν επιστρέψει και διαπρέπουν εδώ σε διάφορα κέντρα τόσο του δημόσιου τομέα υγείας, τόσο στον ΕΣΥΟ αλλά όσο και στον ιδιωτικό χώρο της υγείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο ΚΑΤ, αυτό σημαίνει ότι έρχεστε αντιμέτωπος καθημερινά με πάρα πολλά περιστατικά της ειδικότητάς σας. Είναι κάτι συχνό να αντιμετωπίζετε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, δηλαδή είναι συχνές τέτοιες περιπτώσεις? Δυστυχώς έχουμε βεβαίως τα εργατικά ατυχήματα τα οποία αφορούν περισσότερο έτσι, τέτοιους βαρύτατους τραυματισμούς. Πολλές φορές έχουμε τους ακροτηριασμούς, όπως ξέρετε, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε ένα ακροτηριασμένο δάχτυλο, μπορεί να έχουμε ακροτηριασμένο και ένα μέλος από το ύψος του ώμου ή και περιφερικότερο, όπως λέμε. Απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση, απαιτεί ειδική εκπαίδευση, ώστε με την χρήση της μικροχειρουργικής να έχουμε, δυστυχώς όχι πάντα, αλλά πολλές φορές αυτό το θαυμαστό αποτέλεσμα της επανασυγκόλυσης ενός ακροτηριαστέντος άκρου.